Τώρα εμείς αλλάζουμε θέμα. Η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε τον τεράστιο λαϊκό τραγουδιστή Βασίλη Καρά, με τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας να πλημμυρίζει από πλήθος θαυμαστών. Η αυλαία για τον σπουδαίο ερμηνευτή έκλεισε με τις πιο γνωστές επιτυχίες του σε live εκτέλεση από την μπάντα του, ενώ το πλήθος φώναζε αθάνατος. Τραγικές φιγούρες, η σύζυγος και η κόρη του. Πλήθος κόσμου με βουρκωμένα μάτια, λευκά λουλούδια στα χέρια αλλά και στίχους των τραγουδιών του στα χείλη, μετέβει από τις πρωινές ώρες στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη για να αποχαιρετήσει τον Βασίλη Καρά. Δεν πάω πουθεν. Ο λαϊκός τραγουδιστής έφυγε προώρα την παραμονή των Χριστουγέννων και η απώλειά του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Η σωρός του καλλιτέχνη έφτασε νωρίς το πρωί στο ναό της Αγίας Σοφίας και τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Όταν έφτασε το φέρετρο, θαυμαστές και απλοί πολίτες που ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη από όλη την Ελλάδα και βρίσκονταν εκεί από τις 8 το πρωί, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και φώναζαν «Σήκω να μας τραγουδήσεις, Βασίλη, είσαι παντού». Η οικογένεια του λαϊκού τραγουδιστή έφτασε αγκαλιασμένη στον Ιερό Ναό με τη σύζυγό του, την κόρη του και τον αδελφό του, τραγικές φιγούρες, να δίνουν δύναμη ο ένας τον άλλον. Η εξόδιο ακολουθία τελέστηκε το μεσημέρι, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος που ήθελε να προσφέρει στον συνάνθρωπό του, που έκανε πάρα πολλά πράγματα, που τον αγάπησε όλη η Ελλάδα, εκατομμύρια Έλληνες, και πραγματικά είναι η ελάχιστη υποχρέωση σήμερα να τιμήσουμε τη μνήμη του, διότι περάσαμε κοντά του, με τη μοναδική του φωνή, αξέχαστες στιγμές. Δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, για όλους μας. Καλό παράδεισο, του οφείλουμε αγάπη, σεβασμό και προπαντός πολλές από τις μεγάλες στιγμές που μας χάρισε ο αξέχαστος Βασίλης Καράς. Να έχει καλό παράδεισο. Ξαφνικά έμαθα ότι ο αγαπημένος μου συνάδελφος και πάνω απ' όλα είμαστε σαν να είμαστε αδέρφια. Έφυγε. Θέλω να πω συλληπιτήρια στην οικογένειά του, να ζήσουν καλό, να τον θυμούνται πάντα. Εγώ αυτό που θα θυμάμαι από τον Βασίλη είναι ότι θα τον νοιάζομαι χρόνια πολλά, γιατί μαζί είχαμε κάνει ένα ντουέτο. Και καλό παράδεισο, Βασίλη μου, σ' αγαπώ και θα σ' αγαπώ πάντα. Επικεντρώνομαι στο ανθρώπινο στοιχείο του, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ίσως στο τέλος μετράει πάνω απ' όλα. Εμείς θα τον έχουμε στην καρδιά μας για πάντα. Δεν θα πάει πουθενά, εδώ θα μείνει. Λίγο μετά τις 4:30, όταν βγήκε η σωρός από την εκκλησία, μουσικοί με μπουζούκια και όργανα ξεκίνησαν να παίζουν τραγούδια του, με πρώτο το Νύχτα Ξελογιάστρα, το Δεν πάω πουθενά, αλλά και Ποντιακά. Ενώ και ο κόσμος που βρισκόταν στην εκκλησία ακολούθησε τραγουδώντας τα κομμάτια του. Η σύζυγός του, Χριστίνα,
Εξερχόμενη από την εκκλησία, υποβασταζόμενη από την κόρη της και ακούγοντας τα τραγούδια, λύγησε και ξέσπασε σε λυγμούς. Σε συνειδήσεις του κόσμου θα μείνει πραγματικά αξέχαστος, γιατί ήταν ένας ανιδιοτελής άνθρωπος σε πολλά πράγματα και ποτέ δεν το πρόβαλε αυτό. Και αυτή είναι η αλήθεια στην ανιδιοτέλεια. Και βέβαια ένας από τους λαϊκούς τραγουδιστές που παρακαταθήκη όχι μόνο της προσωπικότητάς του αλλά και του τρόπου του θα μείνει. Αυτή τη στιγμή τα λόγια είναι πάρα πολύ φτωχά, δεν υπάρχουν λόγια. Το κενό είναι δυσαναπλήρωτο. Όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος και εμείς είναι ακόμα πιο φτωχότερος και νομίζω ότι δεν έχει φύγει, είναι αθάνατος. Ήρθα να τιμήσουμε εδώ τον Βασίλη Καλά τον Άρχαντα. Δεν θα υπάρξει άλλος λαϊκός καλλιτέχνης. Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, γεννήθηκα μεγάλωσα στη Γερμανία. Τον αγάπησα τον Βασίλη τέλη δεκαετία του 90 που έκαμε πάταγο με τις μεγάλες επιτυχίες. Απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις, οι στρατείες αισθάνεσαι το φαινόμενο. Και ήταν πάρα απ' όλα άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Τον αγαπούσαμε και θα τον αγαπάμε μέχρι που να πεθάνουμε. Δεν λέω χάμος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν χάνονται. Μας έχουν στιγματίσει όλους, ας το πούμε, στη ζωή μας, είτε σε πόνο είτε σε χαρά. Αλωθή, δεν έχεις αλωθή. Είσαι στο ψέμα σου, εχμαλωτή. Απ' το βορρά. Απ' το σοδρό. Η ταφή θα γίνει στη γενέτειρα του Βασίλη Καρά, το Κοκκινοχώρι Καβάλας, αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Τώρα λίγες διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.